Το θέμα της τοποθέτησης στεγάστρων στις στάσεις των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων που βρίσκονται πλησίον του παρατήματος του Δημεσολογγίου στην Αύπακτο έχει απασχολήσει την φοιτητική κοινότητα αρκετές φορές. Εδώ και χρόνια φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικοί ζητούν από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές να τοποθετηθούν τα στέγαστρα στις στάσεις έτσι ώστε να μπορούν να προφυλάσσονται οι φοιτητές αλλά και οι πολίτες της περιοχής από τα καιρικά φαινόμενα ενώ σου περιμένουν το λεωφορείο. Δυστυχώς όμως, μέχρι και σήμερα, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να αποσπούν υποσχέσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σπουδαστικού Συλλόγου, μετά από επανειλημμένες επισκέψεις του Συλλόγου του ΤΕΗ στο Δημαρχείο της Πόλης για θέματα του ΤΕΗ, οι αρμόδιοι συνεργάτες του Δημάρχου Ναυπακτίας δεν έχουν καταφέρει ή δεν θέλουν να τους φέρουν σε επικοινωνία μαζί με τον Δήμαρχο για την επίλυση των ασήμαντων και πάγιων προβλημάτων που εκκρεμούν εις βάρος των φοιτητών. Το αίτημά μας αυτό για τα στέγαστρα και τις στάσεις έξω από το ΤΕΗ διαρκεί αρκετά χρόνια και διαιωνίζεται από Δημοτική Αρχή σε Δημοτική Αρχή, σημειώνει σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου Μαρία Γκότση. Πρώτη επαφή με την τωρινή Δημοτική Αρχή έγινε πριν από λίγους μήνες, όπου ο κ. Μπουλές δεσμεύτηκε πως με την επιστροφή των φοιτητών από τις Χριστουγεννιάτικες εορτές θα είχαν τοποθετηθεί τα στέγαστρα. Πράγμα το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ερχόμενοι λοιπόν με τον καινούριο χρόνο, υπήρξε νέα συνάντηση των φοιτητών, στην οποία δεσμεύτηκε ξανά ο Δήμαρχος πως σε χρονική περίοδο 10 ημερών το αίτημά τους θα έχει υλοποιηθεί. Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Συναντήσαμε ξανά τον Δήμαρχο, ζητήσαμε ραντεβού και το συναντήσαμε και μας είπε ότι είχε κολλήσει κάπου στην περιφέρεια, κάποια προβλήματα υπήρχαν και ότι θα λυνόντουσαν άμεσα και σε 7-10 μέρες το πολύ θα να τοποθετηθεί. Από τότε λοιπόν έχει περάσει 1,5 μήνας και τα στέγαστρα δεν είναι πουθενά. Ζητήσαμε ραντεβού μαζί του, ζητήσαμε να τον δούμε έστω για 10 λεπτά να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί δεν τοποθετηθήκανε, πού είναι το πρόβλημα, πότε θα τοποθετηθούν. Δεν μπορούσε. Ζητήσαμε επικοινωνία μαζί του τηλεφωνική, αφού δεν μπορούσε να δεχτεί σαν ραντεβού. Οι γραμματέες του μας είπαν ότι θα μας πάρει τηλέφωνο. Ακόμα περιμένουμε το τηλέφωνο του, το οποίο δεν έχει γίνει. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του τέτα-τέτ, μιλάμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου μιλά για μια απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με τους φοιτητές να περιμένουν κάτω από δυνατή βροχόπτωση το λεωφορείο, χωρίς να μπορούν να προφυλαχτούν. Η ίδια, λέει, είναι και η εικόνα που παρατηρείται στην στάση του πρώτου γυμνασίου Ναυπάκτου. Τουλάχιστον εκεί υπάρχει και γειτονικό σούπερ μάρκετ που τις βροχερές ημέρες κατακλείζεται από μαθητές και φοιτητές προκειμένου να γλιτώσουν από τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα, τονίζει η πρόεδρος. Κάποιοι έχουν ομπρέλες, κάποιοι άλλοι δεν είναι προετοιμασμένοι. Περιμένοντας το λεωφορείο στο συγκεκριμένο σημείο κιόλας, κρατάει και νερό και περνώντας κάποια αυτοκίνητα. Εκτός από τη βροχή τους κάνουν και μουσκεμα με τα νερά που πετάνε από τις ρόδες τους και είναι μια κατάσταση που έχουν δίκιο όλοι οι φοιτητές που έρχονται και κάνουν παράπονο στο Σπουδαστικό Σύλλογο, σε εμάς, ότι βρείτε μια λύση και τόσα χρόνια προσπαθούμε να βρούμε αυτή τη λύση και κανένας δεν μας την δίνει. Εμπεγμός δεν θα το έλεγα, απλά δεν το βάζουν σαν προτεραιότητα ή σαν στόχο να το πραγματοποιήσουν, γιατί άμα ήταν θα το είχαν πραγματοποιήσει όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους δημότες, για τα παιδιά που περιμένουν στο σχολείο εκεί στο γυμνάσιο. Δηλαδή ευτυχώς που υπάρχει και το σούπερ μάρκετ απέναντι που έχει ένα δικό του στέγαστρο και πάνε και κάθονται εκεί τα παιδιά. Η Μαρία Γκότση ευελπιστεί να αλλάξει η κατάσταση και ζήτησε από το Δήμο Ναυπακτίας να σταθεί στο πλευρό των φοιτητών που έχουν ήδη αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Θέλουμε τη Δημοτική Αρχή και την κοινωνία της Ναυπάκτου στο πλευρό μας, δηλώνει η Πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου, ζητώντας παράλληλα καλύτερη μεταχείριση από τους ηθήνοντες. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από άλλη πόλη και πραγματικά σας μιλάω, δεν το έχω συναντήσει σε καμία άλλη πόλη να μην έχει κλειστές στάσεις λεωφορείου. Θέλουμε κι εμείς την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της Ναυπάκτου αλλά και τις δημοτικές αρχές, τους θέλουμε δίπλα μας, τους θέλουμε στα προβλήματά μας και όσο μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς από τη μεριά μας την πόλη.